Πριν που με διαφώνει, θέλω να διευκρινίσω κάτι. Ίσως μερικοί να μην το ξέρουν ότι δεν επιτρέπεται ένας χριστιανός να κοινωνήσει την ίδια μέρα δύο φορές. Και ένας ιερέας επίσης να λειτουργήσει δύο φορές την ίδια μέρα, μέσα δηλαδή στο ίδιο 24ωρο, στην ίδια ημέρα. Οπότε όσοι κοινωνούν το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, θα πρέπει να κοινωνήσουν μετά το μεσονύκτιο, το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου για την Κυριακή. Το λέω αυτό γιατί έχει δημιουργηθεί σύγχυση τώρα με όλα αυτά που εξαγγέλθηκαν. Και επίσης και ο λειτουργός που θα λειτουργήσει, ας πούμε, το πρωί δεν πρέπει να λειτουργήσει πριν τις 12, αλλά μετά τις 12. Και όπως έλεγε ο μακαριστός και σοφός γέροντας, πατήρ Επιφάνης Θεοδωρόπουλος, τουλάχιστον ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων πρέπει να γίνει μετά τη 12η. Εύχομαι να έχουμε καλή Ανάσταση και όχι μόνο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά στις ψυχές μας και εξωτερικά στην πατρίδα μας και στους συμπατριώτες μας και σε όλους τους Ορθοδόξους αλλά και σε όλη τη γη. Ευχηθούμε να μετανοήσουν όλοι γιατί τα επερχόμενα δεινά πλησιάζουν όπως φαίνεται όλο και περισσότερο γιατί ακριβώς δεν υπάρχει μετάνοια. Όμως οι προσευχές έστω και τελευταία ώρα και οι μετάνοια μπορεί να αντιστρέψουν την πορεία την καταστροφική που έχουν πάρει τα πράγματα. Καλή λοιπόν και ευλογημένη Ανάσταση. Συμπληρωματικά σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, θα πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο, η Ανάσταση του Κυρίου έγινε μετά την 6η ώρα της νυχτός, δηλαδή μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Και η Θεία Μετάληψη που είναι Ανάσταση προσωπική μας, εφόσον βέβαια μεταλαμβάνουμε αξίως, ζούμε την Ανάσταση του Χριστού όταν μεταλαμβάνουμε και πανηγυρίζουμε αυτή την Ανάσταση και η δική μας η μετάληψη θα πρέπει να είναι μετά τις 12, όπως έγινε και η Ανάσταση του Κυρίου μετά το μεσονύκτιο. Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν πρέπει να πάρουμε Θεία Μετάληψη πριν τις 12, γιατί ακόμα είμαστε στο Σάββατο, όσο και αν λένε κάποιοι ότι λειτουργικά έχουμε μπει έτσι εκκλησιαστικά στην Κυριακή. Όμως για τη Θεία Μετάληψη και για πάρα πολλά άλλα που έχουμε μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, το ημερονύκτιο είναι το όριο, όπως και για την νηστεία. Αν κάποιοι κοινωνήσουν πριν τις 12 και καταλήξουν πριν τις 12, παραβαίνουν κανόνες της Εκκλησίας μας. Δεν επιτρέπεται να λήξει η νηστεία πριν το μεσονύκτιο του Μεγάλου Σαββάτου. Αυτά πάλι έτσι για να τα γνωρίζουμε και να τα λέμε και σε αυτούς που θέλουν να μάθουν.